Έχουμε μπροστά μας έναν ακόμα προϋπολογισμό στην περιφέρεια της Αττικής, σε συνέχεια των προηγούμενων. Η αλήθεια είναι ότι όσο έχουμε βρεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα τελευταία χρόνια, παρακολουθούμε μια ιδιότυπη σκυταλοδρομία από τη μία περιφερειακή διοίκηση στην άλλη. Ο ένας παραλαμβάνει, παραδίδει στον επόμενο, ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά ενός βαθιά αντιλαϊκού, ταξικού προϋπολογισμού, τις συνέπειες του οποίου έχουμε όλοι διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια. Για λίγο θα αναφερθούμε. Θυμίζω απλά, επειδή πολλά υπόθηκαν για το παρελθόν, πέρα από το ότι υπάρχει και ένας νόμος του 2015 που δέσμευε τα ταμιακά αποθεματικά, για τα οποία κανένας δεν είπε τίποτα, αλλά να θυμίσω ότι όταν παρέλαβε η κυρία Δούρου και η Δύναμη Ζωής, είχε τότε φέρει ένα προϋπολογισμό όμοιο με αυτό που καταγγέλλονταν ως ο πιο μνημονιακός, του προηγούμενου, του κ. Σγουρού. Το ποσοστό ήταν 90-10. 90 ήταν ο προϋπολογισμός της κυρίας Δούρου, 90 ήταν του κ. Σγουρού, 10 της κυρίας Δούρου για την ακρίβεια. Ο κ. Πατούλης παρέλαβε από την κυρία Δούρου, ο οποίος θα ερχόταν με το σύνθημα, το θυμίζομαι, είναι χαρακτηριστική έκφραση αυτή του Περιφερειάρχη, για να ξεδιψάσει τη διψασμένη από έργα Αττική. Και έφερε επίσης έναν προϋπολογισμό, ο οποίος επειδή υποτίθεται δεν πρόλαβε, ήταν 90% Δούρου, αυτός ο προϋπολογισμός, και 10% Πατούλης. Εμείς σήμερα στον προϋπολογισμό θα ασχοληθούμε επομένως όπως το αξίζει στο 90%, αυτό το 90% που είναι ίδιο και παραδίδεται, παραλαμβάνεται από τον ένα στον επόμενο. Είναι ένας προϋπολογισμός και αυτός ανεπηρέαστος, προκλητικά ανεπηρέαστος, από τις ανάγκες των πολλών, από το 40% με 45% του πληθυσμού της Ελλάδας που κατοικεί σε τούτη δω τη Μεγαλούπολη στην Αττική. Είναι ανεπηρέαστος από το γεγονός, ακόμα και από το μεγάλο γεγονός, το παγκόσμιο γεγονός, ότι εδώ και 2 χρόνια αντιμετωπίζουμε μια φωνική πανδημία που έχει στερήσει τη ζωή σε 20.000 συμπολίτες μας. Το μόνο μέτρο που παίρνει η περιφέρεια Αττικής και από ό,τι φαίνεται στον προϋπολογισμό, το μόνο μέτρο που θα συνεχίζει να παίρνει είναι να μην κάνει διαζώσεις περιφερειακά συμβούλια. Είναι το μόνο μέτρο προστασίας από την πανδημία. Για οτιδήποτε άλλο στον προϋπολογισμό δεν βρίσκουμε τίποτα για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Είναι ανεπηρέαστος ο προϋπολογισμός ακόμα και από το γεγονός ότι το καλοκαίρι κάηκε το 50%, επαναλαμβάνω, το 50% των φυσικών πνευμόνων της Αττικής, δηλαδή τα γεράνια όρη, τα βίλια και η ευρύτερη περιοχή. Είναι εντελώς ανεπηρέαστος ο προϋπολογισμός από το γεγονός ότι με την πρώτη βροχόπτωση δεν έχουμε απλά προβλήματα. Να θυμίσω ότι έχει φτάσει στο σημείο η περιφερειακή διοίκηση να κηρύξει την Αττική σε κατάσταση συναγερμού, δηλαδή να ακυρωθούν τα μαθήματα, να μην πάνε τα παιδιά στο σχολείο με την πρώτη δυνατή βροχή το φθινόπωρο του 2020. Και επίσης σύγχρονα ζητήματα, τραγικά ζητήματα, ήδη 62 συνάνθρωποι μας, με βάση τα δημοσιεύματα, έχουν πεθάνει εξαιτίας αυτοσχέδιων μέσων για να ζεσταθούν. Δεξιλόσομπες, ηλεκτρικές σόμπες, 2 παιδιά πριν λίγες μέρες στο Καματερό, 1 υπερήλικας προχθές, επίσης στους Αγίους Αναγύρους στο Καματερό. Δηλαδή, πραγματικά μια σύγχρονη τραγωδία βγαλμένη από τα μυθιστορήματα του Dickens. Και την ίδια ώρα παρελάβουν χιλιάδες ευρώ στην Οικονομική Επιτροπή. Στα όρια, αυτό είναι ένα καινούριο φρούτο, είναι αλήθεια, πρέπει να το επισημάνουμε. Στα όρια σχεδόν των απευθείας αναθέσεων, σχεδόν όλα αυτά τα ποσά, και αυτά κάτω από βαρύτητες εισηγήσεις για την ψηφιακή οικονομία, την πράσινη ανάπτυξη και επί ουσίας είναι χρήμα ζεστό σε επιχειρηματίες και επιχειρηματικούς ομίλους. Και μάλιστα με μια διαδικασία που έχει καταγγελθεί πολλάκις ότι υπερπλασιάζει το κόστος των έργων αφού δημοπρατούνται χωρίς προηγούμενη διαπραγμάτευση. Όμως ό,τι έχει να κάνει με τις λαϊκές ανάγκες είναι καθυλωμένο, παγωμένο, μειωμένο. Μία κουβέντα για το πού αντλούνται οι πόροι. Πριν λίγες μέρες προχθές ψηφίστηκε ο κρατικός προϋπολογισμός, ο οποίος προβλέπει τα φορολογικά έσοδα να αυξηθούν κατά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ και να φτάσουν στα 50 δις. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης προέρχεται από έμεσους φόρους, οι πιο αδικοί φόροι, ως γνωστόν. Όπως ο ΦΠΑ, ο ειδικός φόρος καυσίμων, οι φόροι που πληρώνουν οι πολλοί. Από εκεί είναι η μεγάλη μάζα των φόρων. Αυξάνονται αυτοί κατά 2 δις και μαζί με αυτούς αυξάνονται
και οι φόροι για την τοπική διοίκηση. Δηλαδή αυξάνονται οι προβλέψεις του κρατικού, λέμε πάντα προϋπολογισμού, για τα έσοδα που θα έχει από τέλη, από πρόστιμα κτλ. Δηλαδή ο λαός μας πληρώνει 10 φορές, στην κυριολεξία 10 φορές, η επιχειρηματική όμιλη ελάχιστα ή και καθόλου. Τα στοιχεία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, εξάλλου δεν είναι τα δικά μας στοιχεία, τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Το 90% των εσόδων προέρχεται από τη φορολογία των φυσικών προσώπων, όχι φυσικά των επιχειρηματιών. Τι επιστρέφει? Ας δούμε τον προϋπολογισμό και τις περιφέρειες Αττικής. Τι επιστρέφει στους τομείς της υγείας, στους πολλούς, στο λαό? Στους τομείς της υγείας, της πολιτικής προστασίας, της παιδείας, των αναγκαίων έργων υποδομής. Εδώ προβλέπεται ακόμα και μείωση δαπανών. Δεν συζητάμε για το γεγονός ότι η περιφερειακή διοίκηση ποτέ δεν απέτησε τους ΚΑΠ, τους φόρους που ήδη έχει πληρώσει ο λαός της Αττικής. Λέμε για τα ήδη πληρωθέντα. Αυτά δεν τα έχει απαιτήσει ποτέ για να έρθουν στην περιφέρεια Αττικής, αλλά να πάρουμε τους φόρους που ήδη καταμερίζει στους κωδικούς του προϋπολογισμού και να τους δούμε συγκεκριμένα. Έχουμε 106.522.000 προτινόμενες πιστώσεις για το 2022. Δηλαδή, πραγματικά, αυτός είναι ο προϋπολογισμός για το 2022. Έτσι δεν είναι? Γιατί εδώ δεν συζητάμε για τον προϋπολογισμό του 2050. Μιλάμε για τον προϋπολογισμό του 2022. Ο προϋπολογισμός, οι προτινόμενες πιστώσεις για το 2022 είναι τα 106 εκατομμύρια. Δεν είναι τα 2 δις που αναγράφονται ονομαστικά. Λοιπόν, από αυτά τα 106 εκατομμύρια για το δυτικό τομέα Αθήνας, από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές, πολυπληθείς, με τεράστιο συσσωρευμένο όγκο προβλημάτων, πηγαίνουν μόνο τα 6. Επαναλαμβάνω, για ολόκληρο το δυτικό τομέα Αθήνας. Τα 106, τα 6. Για ολόκληρο τον Πειραιά, 7,7. Δηλαδή το 5 και 6% του συνόλου. Σε μια περιοχή που κατοικεί το 25% του πληθυσμού της Αττικής. Η μερίδα του λέοντος στον κεντρικό τομέα. Δηλαδή ξανά εκεί που έχουν συμφέρον να επενδύσουν οι tour operators, μεγαλοξενοδόχοι, εμπορικές αλυσίδες και άλλοι αναξιοπαθούντες επενδυτές. Ο κεντρικός τομέας έχει 162 έργα και 37 εκατομμύρια. Λέμε για τις προτινόμενες πιστώσεις, όχι γενικά πόσα αναγράφουν. Και εδώ είμαστε στο ίδιο έργο θεατές με την προηγούμενη διοίκηση της Δύναμης Ζωής, η οποία και αυτή, να θυμίσουμε, το είπαν και οι προηγούμενοι, είχε δεσμεύσει τότε το μισό προϋπολογισμό, το μισό αποθεματικό είχε δεσμεύσει, 150 εκατομμύρια και όχι 115, για το φαλυρικό όρμο, για να γίνει η περίφημη Αττική Ριβιέρα, το όνομα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπως έλεγε η κυρία Δούρη. Αντίστοιχα, και ο προϋπολογισμός του δεύτερου ταμείου της περιφερειακής διοίκησης, που είναι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, έχει 150 έργα, προτινόμενες πιστώσεις 8,2 εκατομμύρια. Δεν συζητάμε τώρα για το δυτικό τομέα εδώ. 4 έργα ύψους 14.000. 14.000 από το 8,2 εκατομμύρια. Λοιπόν, για τον Πειραιά κάτι παραπάνω, 7 έργα. Και για τον κεντρικό τομέα 103 έργα ύψους 7,4 εκατομμύρια. Από τα 8,2 τα 7,4 πάλι στον κεντρικό τομέα. Να δούμε το είδος του κάθε έργου. Γιατί από μόνα τους τα έργα μπορεί και να μην λένε και τίποτα. Τα περισσότερα είναι οδοποιία, αστικές αναπλάσεις, αλλά και χατήρια, όπως είπαν και άλλοι, σε επιχειρηματίες, όπως το έργο ανάμεσα στα 44 που σήμερα το πρωί μας στείλατε, όπου όλα βλέπουμε ότι έχουν 1.000 ευρώ πίστοση, εκτός από ένα που είναι για την προώθηση κρασιού σε τρίτες χώρες. Αυτό έχει 1,3 εκατομμύρια, η προώθηση κρασιού σε τρίτες χώρες. Κάτι πιο ουσιαστικό όμως που δείχνει πού κατευθύνονται τα κονδύλια. Εμφανίζεται ένα τεράστιο ποσό για τα αντιπλημμυρικά ύψους 414 εκατομμύρια. Εντάξει, δεν πλήρωνε κανένα φόρο, τι θες γράφεις εδώ πέρα. Αλλά οι προτινόμενες πιστώσεις είναι 18 εκατομμύρια. Και από αυτά η μεγάλη πλειοψηφία έχει μηδενικά ποσά ή 1.000 ευρώ, δηλαδή τα περισσότερα για χρόνια θα μείνουν στα χαρτιά ή αν φτιαχτούν ποτέ, θα φτιαχτούν μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τα περισσότερα, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών δεν θα γίνουν. Μιλάμε για μια περιοχή όπως η Αττική, η οποία βασανίζεται από τα πλημμυρικά φαινόμενα και εδώ πέρα αναμένεται αυτό το πρόβλημα να ενταθεί από την υποστελέχωση, από την έλλειψη υποδομών, αλλά και από την αχρήστευση υποδομών, οι οποίες δεν έχουν συντηρηθεί και δεν επαρκούν από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν συζητάμε φυσικά για άλλες ανάγκες. Για παράδειγμα, για την Ανατολική Αττική, το έσχος τον 21ο αιώνα να υπάρχουν ποθρατζίδικα στην Ανατολική Αττική. Για την αποχέτευση ακαθάρτων, συνολικά το ποσό είναι 4.000 ευρώ μόνο.
Παιδική βρεφική σταθμή, αστεία πράγματα, δεν υπάρχουν καν. Κοινωνικές υποδομές συμβολικά, μηδενικά ποσοστά επί του συνόλου του προϋπολογισμού. Και ένα τελευταίο, το θεωρούμε κρίσιμο, αναφέρθηκε και από άλλους. Όλα και όλα τα έργα είναι 848. Ας βάλουμε και τα τελευταία 44. Έχουμε από αυτά. 75 έχουν ολοκληρωθεί. Δηλαδή βγαίνουν από το λογαριασμό. 325 μεσοπρόθεσμης ορίμανσης. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. 156 μακροπρόθεσμης ορίμανσης. Δηλαδή ποτέ. Αν τα αφαιρέσουμε όλα αυτά, επί της ουσίας μιλάμε για μηδέν ιστοπηλίκων. Για μηδέν ιστοπηλίκων. Είναι πάνω από 550 έργα τα οποία δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ. Ή αν θα γίνουν κάποια από αυτά, κάποια ελάχιστα από αυτά, μιλάμε για το μακρινό μέλλον. Αυτό εδώ το πράγμα είναι μια κοροϊδία, δεν είναι προϋπολογισμός αυτό που συζητάμε. Δεν μπορεί να ονομάζεται προϋπολογισμός του 2022 αυτό εδώ το πράγμα που συζητάμε. Γι' αυτό έχουν ευθύνη όλοι οι προηγούμενοι, έχει ευθύνη πολύ περισσότερο η σημερινή περιφερειακή διοίκηση. Δηλαδή πρακτικά εδώ κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Όταν λέμε ότι προϋπολογίζουμε 848 έργα συν 44 αυτά που δόθηκαν σήμερα και πάνω από τα 550 είναι στα χαρτιά. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι 392 σελίδες, εκτυπώσαμε τον προϋπολογισμό τους κωδικούς. Λοιπόν, η συντριπτική πλειοψηφία έχει μηδενικά ποσά ή έχει συμβολικά ποσά για να ανοίγει ένας κωδικός. Και εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιες ανάγκες για ένα λαό που στην κυριολεξία υποφέρει. Εμείς καταψηφίζουμε αυτό τον προϋπολογισμό και πολύ περισσότερο θα είμαστε μαζί με το λαό στον αγώνα του για μια καλύτερη ζωή σε αυτή τη μεγάλη πόλη που ζούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.